Τα λέω τώρα εγώ αυτά. Θυμάστε την ανάλυση του μεσοχώρου. Και λέγαμε μεσαίος χώρος στην πολιτική δεν υπάρχει. Μεσαίος χρόνος στην πολιτική σημαίνει χαμένος χρόνος. Γιατί τι θα πει μεσαίος χρόνος. Τι θα πει μεσαίος χώρος. Η πολιτική είναι σύγκρουση. Για να λύσει ένα πρόβλημα συγκρούεσαι. Ο Βουλγαροκτός για να κάνει αυτοκρατορία από κεφάλι στους αριστοκράτες. Πώς νομίζετε ότι έγιναν οι αυτοκρατορίες. Με χαδάκια και ρουσόπουλους και δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει κύριε μεσαίος χώρος στην πολιτική. Στην πολιτική εκλέγεσαι για να λύνεις προβλήματα. Και κάθε πρόβλημα που να λύσεις έχει ένα κατεστημένο από πίσω που είναι βολεμένο και θα αντιδράσει. Άρα δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα χωρίς φοδρά σύγκρουση. Καραμαλής λοιπόν, για να μην χαλάσει τα χαρένια του, για να μην συγκρουστείς με κανέναν, κάθε και άφησε το χρόνο να περνάει. Και θα του είχε βγει. Θα του είχε βγει, ήταν άτυχος. Γιατί αν δεν έσκαγε η παγκόσμια οικονομική κρίση, δεν θα προλάβει να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Θα χρεοκοπήσει το 15. Πότε του λέγανε συμβουλή του, πρόεδρε, μην ανησυχείς, το 15 θα χρεοκοπήσουμε. Αν το 15 θα είμαι ο πρωθυπουργός. Μια χαρά. Απλώς έσκασε οικονομική κρίση και επιταχύνθηκαν οι εξελίξεις. Αυτό έγινε. Και αντί να χρεοκοπήσουμε το 15, θα χρεοκοπήσουμε το 10. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Φτάνω. Αυτός το ξέρω να το χρεοκοπήσουμε. Να, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να το ξέρω εγώ. Και αν το έλεγα εδώ σε κουμπίσαμε και τα λέγα αυτός, πού κλείνεται. Υπήρχε μεγαλύτερη ανοησία στην παγκόσμια πολιτική ιστορία, την ήπια προσαρμογή. Θυμάστε τι έλεγαν την ήπια προσαρμογή. Πού το πιάνε εδώ, στο πλουσκάκι και λέγανε ήπια προσαρμογή. Αυτό είναι ανέκδοτο το του. Και μου λέγανε οι φίλοι μου Δημοκρατία, τα πουλιά ο λόγο, κούφι είναι μεγάλο οικονομολόγο. Δεν ξέρει εσύ από οικονομικά. Δεν ξέρω εγώ που έχω φτιάξει 5 επιχειρήσει στη ζωή μου. Έχω του γονεί στα 19 και δουλεύω από τότε. Δεν ξέρω ο λόγο κούφι με την κιθάρα. Πού είναι ο λόγο κούφι να μα εξηγήσει τώρα, ρε παιδιά, τι έγινε που για τα λεφτάκια. Και καλά ο λόγο κούφι. Αυτό ο Καραμαλή. Παιδι μου λέγει τσίπα. Να βγει να πει θα δώσω συνέντευξη, θα πάω αύριο στη Βουλή και θα πω ρε παιδιά. Εκεί γίναν τα λάθη, εκεί πήγαν τα λεφτά. Τίποτα. Λέει μιλάει μόνο τον Παναϊκό, λέει ο πρόεδρο. Και εγώ Παναϊκό σήμερα, αδερφέ. Δεν σου λέω όχι, και εγώ θα πάρω το τάθλημα. Τέλο. Δεν μπορεί να πεινάει ακόμα καταθέτει τη λάκκα να τον Παναϊκό. Δεν είναι αστείο. Αυτά θα γράψω σε βιβλίο κάτι, καταλάβω την κατάδια. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία, για να τελειώνουμε. Είναι το τελευταίο κόμμα που δικαιούται για να ομιλεί στην Ελλάδα. Το τελευταίο κόμμα. Φυσικά και το Πασόκ είναι η ίδια κατηγορία. Και χειρότερο. Το Πασόκ είναι ο πρώτος αλετήρας σε καταστροφές. Αλλά δυστυχώς με το Πασόκ υπάρχει ένα πρόβλημα. Πήρε 160 έδρες. Αυτοί κυβερνούν τώρα. Τι να κάνουν. Δεν τους ψήφισα εγώ. Εσείς τους ψήφισατε. Λοιπόν. Και με αυτά που τελειώνω το κομμάτι για να πάω στα βιβλία, απαντώ σε διάβαση τι άσπρη λέω καταπέζει. Θα βρήκε με το σύστημα, μπήκε στο σύστημα. Άρες, μάρες, κουκουνάρες. Ρωτήστε εκεί το φίλο μου το Σπύρο, αν θα σου πω πρωθυπουργός τι θα έκανε. Τι θα έκανε Σπύρο, τι θα έκανε. Ακούω, θα δημεύσουμε τις τράπεζες. Φανταστική ιδέα. Συγχαρητήρια. Και θα πάρετε, τα τράπεζες δεν έχουν λεφτά. Δεν είχα λάγκους λέει το τι θέλει οικονομικό σήμα σήμερα. Όλα είναι σε offshore. Τα λεφτά είναι έξω. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Λέει ο άλλος, θα φορολογήσουμε τους εφοπλιστές μου λέει ένα σήμερα. Μάλιστα, για φορολογήσουμε, δεν μπορείς. Τι έχει ένα εφοπλιστή στην Ελλάδα ένα ευρώ, νομίζετε. Άντε να έχει αφήσει εγώ 20-30 χιλιάδια για τη Φιλιππινέζα. Λέτε να έχει εδώ λεφτά κανένα. Ειδικά τώρα, σήμερα, μετά από όλα αυτά που είπε το Βαζόκ. Ούτε ένα δεν υπάρχει ευρώ στην Ελλάδα. Τα λεφτά είναι στην τράπεζα Liechtenstein, ή στην RBS, ή στην Ασνίσου Κέιμαν. Έξω να μιλάτε να φτιάξουμε καμιά αρμάδα τύπου Μεγάλο Αλεξάνδρο και να κάνουμε υπερπόντιες εκστρατείες και να συλλαμβάνουμε τραπεζίτες σαν την επικράτεια του πλανήτου. Γιατί περί αυτού μιλάμε τώρα. Λέει άλλο, οι ελληνικές τράπεζες έχουν περιουσία ακίνητη 500 δισεκατομμύρια ευρώ να τα δημεύσουμε. Μα αν είχαν αγαπητέ 500 δισεκατομμύρια ευρώ ακίνητη περιουσία ελληνικές τράπεζες, δεν θα μιλάγαμε σήμερα. Η ακίνητη περιουσία των τραπεζών που δεν είναι 500 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αγοραία αξία με εκτίμηση της αγοράς στην αγορά που ζούμε. Αν αύριο η Ελλάδα χρεοκοπήσει, τα ίδια ακίνητα που σήμερα έχουν 300.000 ευρώ θα έχουν 30. Δηλαδή πρέπει να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Όταν ανοίγω το στόμα, καταλαβαίνουμε τι λέμε. Γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Φυσικά υπάρχουν αυτοί οι αριστεροί που όλα θα πέσουν εύκολα στην οικονομία. Πώς λέει, θα τα λύσουμε εμείς. Ναι, λύστε τα όπως τα λύσατε τη Σοβιετική Ένωση και πεινά ακόμα. Έγιναν όλες οι γυναίκες Ρωσίας και Σοβιετικής Ένωσης οι ιερόδουλες όλης της Ευρώπης. Για να βγάλουν τα χρωστούμενα. Ή δεν έγιναν. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά, γιατί η πολιτική δεν είναι εύκολο πράγμα. Η πολιτική θέλει συνέπεια, θέλει αρχές, θέλει ψυχραιμία και κυρίως θέλει λογικά πράγματα. Η πολιτική είναι εφαρμοσμένη τέχνη. Δεν μπορεί να στηριχθεί στο παράλογο. Τι είναι τώρα η Σούδα, γιατί θα πει εδώ πέρα με κοιτάει ο Κωστής, σου λέει τι είναι αυτό το πράγμα. Καταρχάς να πω ότι στη βιβλιογραφία αναφέρεται Σούδα ή Σουίδα. Και πολλοί νόμιζαν ότι αυτό προερχόταν από κάποιον Σουίδα. Επειδή ακριβώς στα λατινικά έχει μεταφραστεί το Σούντα, έτσι, Σουίντε, δείξτε μου λίγο, Σουίντε, έτσι, Σουίντε, να δείξουμε λίγο.
Σουίντε. Και αυτό το Σουίντε το μεταφράσαν στα νεοελληνικά, το παιδί Σουίδας. Και είπαμε, υπήρχε κάποιο Σουίδας. Όχι. Αυτό είναι το Σούδα. Ήταν το βυζαντινό Σούδα, το οποίο γράφτηκε Σουίντε στα λατινικά και επαλήθηκε ως Σουίδας. Είναι το λεξικό της Σούδας. Τι είναι η Σούδα τώρα, που λέμε η Σούδα στην Κρήτη που είναι τη βάση. Σούδα στα βυζαντινά είναι το οχυρό. Αυτό εδώ λοιπόν ονομάστηκε Σούδα, διότι γράφτηκε μια μεγάλη ομάδα φιλολόγων του Βυζαντίου, διότι ήταν το οχυρό της γνώσεως. Σούδα, το οχυρό της γνώσεως. Τι θα πει αυτό? Θυμάστε ότι όταν ήμασταν στο σχολείο μας λέγανε για τους διαφωτιστές. Πώς ξεκίνησε ο διαφωτισμός? Λέει, ήταν μια ομάδα, οι εγκυκλοπαιδιστές, ο Ντιντερό, ο Βολτέρος, ο Ρουσό, η οποία ανέλαβαν όλοι μαζί και φτιάχνει την πρώτη εγκυκλοπαίδεια. Την ονομάτσα μας ως εγκυκλοπαίδεια, από το εγκύκλοπαιδεία, διότι η εγκύκλοπαιδεία ήταν η βασική εκπαίδευση στην ελληνική αρχαιότητα. Λέγανε αυτά τα απαραίτητα πρέπει να ξέρει κάποιος για τη ζωή του. Αυτή ήταν η εγκύκλοπαιδεία. Και ονομάζονταν εν κύκλο, σε ένα κύκλο δηλαδή, διότι οι αρχαίοι πίστευαν ότι όλα μεταξύ τους συνδέονται. Ότι όλα είναι ένας κύκλος. Λοιπόν, και ονομάτσαν οι εγκυκλοπαιδιστές αυτό τους το συλλογικό έργο, εις το οποίο συγκέντρωσαν όλη τη γνώση ως εγκυκλοπαίδεια. Και λέμε εμείς σήμερα ιστορικοί ότι αυτή η δημιουργία της εγκυκλοπαιδείας των διαφωτιστές δημιούργησε το ενδιαφέρον για όλες τις γλώσσες και προχώρησε στον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Είναι η πρώτη εγκυκλοπαίδεια αυτή των διαφωτιστών της Γαλλίας? Όχι. Η πρώτη εγκυκλοπαίδεια της γης είναι το λεξικό της Σούδας. Και γράφτηκε 700 χρόνια πρώτης εγκυκλοπαιδείας των διαφωτιστών στη Γαλλία, για να καταλάβετε πόσο μπροστά ήμασταν. Και τι κάνανε αυτοί εδώ? Μαζεύσανε, να το δείξουμε λίγο κοντά, όλα τα σημαντικά πράγματα που έπρεπε να ξέρει ένας Έλληνας το 1000 μετά Χριστόν. Με αλφαβητική σειρά λοιπόν, είναι όλη η Βυζαντινή εγκυκλοπαίδεια. Να δείξω τώρα δύο παραδείγματα, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Επαναλαμβάνω, στο 2.10.38.15.000 η Βυζαντινή εγκυκλοπαίδεια της Σούδας, δύο τόμοι και ένα ειδικό DVD-ROM εδώ για να είναι όλο σε ηλεκτρονική μορφή, στο 2.10.38.15.000 μόνον με 50 ευρώ. Και να λέω από κοντά, τυχαία έχω διαλέξει το Άβαρης που είναι στην πρώτη σελίδα, για να το διαβάσουμε. Διαβάσουμε τις πρώτες γραμμές. Άβαρης. Σκήθης σεύθου Υιός, συνεγράψα το δε χρησμούς τους καλουμένους σκηθικούς και γάμων εύρω του ποταμού και καθαρμούς και θεογονίαν κτλ. Κτλ. Και από όλων άφησε υπερβορίους, εμέτρος κτλ. Εδώ διαβάζει τα ελληνικά του 1000 μετά Χριστόν. Δεν τα καταλαβαίνεις? Ε? Απόλυτα. Ο Κωστής τα καταλαβαίνει απόλυτα. Που είναι ένας νεαρός εποχής, 20χρονος, που έχει μάθει τα ελληνικά αυτή τη τελευταία 20ετίας. 25χρονος είσαι. Άβαρη σκήθης. Τα καταλαβαίνεις όλα. Αυτό το λέω για τον Δραγόνα και τους υπολείπους ρεπούζι, που είμαστε άλλος λαός. Και είδε ένα ωραίο εδώ, αυτό θα σας αρέσει πάρα πολύ. Το έχω διαλέξει επίτηδες με το λένε, γιατί θα σας αρέσει, θα τρελαθείτε. Για να μην νομίζετε τα λέμε εμείς. Επειδή πολλοί νομίζουν ότι τα λέμε εμείς, καλά, από εδώ τον πύρο έχουμε διαλέξει. Δείτε εδώ καταπληκτικό. Θα τρελαθείς κοστί. Προσέλληνη. Για δείξτε το. Το έδειξε. Α, βέβαια, δεν έχουμε την άλλη, φυσικό είναι. Προσέλληνη, Ηρόδοτος του Σαρκάδας ούτω λέγει. Προσέλληνη, πριν από τη Σελήνη. Πρόσεξε, αυτό το λέει Σούδα. Αυτό το λέει, ξέρω εγώ, Λιακόπουλος, αυτά λέει Λιακόπουλος. Εδώ είναι, μέσα. Οι Αρκάδες που ήσαν, λέει, πριν από τη Σελήνη ζούσανε, κάτω τον Ηρόδοτο. 2.10.38.15.000 λοιπόν, πολύ μεγάλη ευκαιρία, μόνον με 50 ευρώ, οι δύο χρυσόδετοι τόμοι της Σούδας μαζί με την ειδική ηλεκτρονική έκδοση του λεξικού μας μόνον με 50 ευρώ στο 2.10.38.15.000 η πρώτη εγκυκλοπαίδεια της γης όπως εξεδόθη στη βασιλεύουσα πριν από 1000 χρόνια. Δύο άλλο δεν μπορώ να με δω. Αύριο το πρωί στη Βουλή των Βελίων έχουμε τη συζήτηση για τα οικονομικά μέτρα. Εκεί θα δείτε τις θέσεις του λαός. Εκεί θα καταλάβετε, όσοι νομίζετε εμείς στηρίζουμε ξαφνικά Πασό και τρελαθήκαμε, ότι καθόλου αυτό δεν συμβαίνει. Εκεί θα δείτε την τεκμηριωμένη κριτική μας επί ενός εκάστου μέτρου. Και εκεί θα ακούσετε και τις προτάσεις του Καρατζαφέρη και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και το ποιος είναι ο πραγματικός δρόμος για να φύγει η Ελλάδα από την κρίση. Εμείς σε τούτη την κρίσιμη ώρα θα βάλουμε τη λογική μας, θα καλέσουμε τον ελληνικό λαό σε ενότητα. Θα καταθέσουμε τις επικοδομητικές μας προτάσεις
Γιατί ο στόχος μας δεν είναι να ανέβουν τα ποσοστά του λαού. Αυτό δεν θα μας σώσει. Ο στόχος μας είναι να σωθεί η πατρίδα. Και η πατρίδα είμαστε όλοι. Και την ώρα του κινδύνου της πατρίδος δεν έχουμε δικαίωμα να σφυρίζουμε αδιάφορα και να αφήνουμε την οργή μας να μας κυριεύει τη δικαιολογημένη οργή. Και μας έχουν κοροϊδέψει, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν είμαστε τελείως αμέτωχοι της ευθύνης. Την άλλη εβδομάδα στη Βουλή των Ελλήνων δυστυχώς έρχεται το νομοσχέδιο. Έχουμε δώσει μεγάλη μάχη, έχουμε πετύχει αλλαγές. Όσο αλλαγές μπορεί να έχει φυσικά το νομοσχέδιο, έχουμε πετύχει όχι ίσονος σημασίας, θα τα πούμε αυτά την άλλη εβδομάδα. Σημαντικές αλλαγές και πιστεύουμε να μπορέσουμε μέχρι το τέλος να πετύχουμε και άλλες αλλαγές. Φυσικά αγώνα συνεχίζεται, το έτοιμο εγκαταστήματος συνεχίζεται και θα τα πούμε ξανά εδώ στο Blue Sky την άλλη εβδομάδα. Να είστε καλά.